αναπτυξιακή είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Αυτή η δήλωση του Σταύρου Αρναουτάκη μετέτρεψαν τα παραμύθια της Χαλιμάς σε αντιπαράθεση της Χαλιμάς και μάλιστα εκτός όριων, αφού προκάλεσε την οργή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μανούσου Βολουδάκη, ο οποίος στηρίζει με νύχια και με δόντια τον νέο Παγκρίτιο Αναπτυξιακό Οργανισμό, ο οποίος, όπως εξηγεί, θα οδηγήσει το νησί σε αναπτυξιακή τροχιά χωρίς τις γνωστές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που βάζουν εμπόδια στην υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Ο κύριος Περιφερειάρχης επιλέγει για τον εαυτό του το ρόλο του σχολιαστή με του τιμητή. Είναι δικό του θέμα, δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Ναι, αλλά είναι σκληρός ο χαρακτηρισμός μας, όμως. Δηλαδή, μας κρίνεται από τη γενικότερη σοβαρότητα Υπουργέ. Των λόγων και των πράξεων του και θα μου επιτρέψετε να επιμείνω στα των πράξεων. Ο Μανούσος Βολουδάκης επέστρεψε τα βέλη στον Σταύρο Αρναουτάκη, ο οποίος έκανε λόγο για ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας στο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Μπορεί ανά πάσα στιγμή ο φορέας αυτός να μπορεί να διεκδικοποιήσει όλη τη διαχείριση των υδάτων. Επειδή ακούστηκαν κι άλλα απίθανα και φανταστικά, δεν είναι ακόμα ένας έμεσος τρόπος ξεπουλήματος, ακούστηκε γι' αυτό, δημόσιας περιουσίας. Αλλά δείτε και το παράλογο. Μιλάμε για ξεπούλημα κάποιοι τη στιγμή που όλοι οι μετέχοντες στο νέο φορέα είναι δημόσιου χαρακτήρα. Δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης ούτε τίποτα. Παράλληλα κατηγορεί τον κύριο Αρναουτάκη για διγλωσία, αφού όπως υποστήριξε οι θέσεις του για το αναπτυξιακό αυτό εργαλείο ήταν διαφορετικές όταν κατήχε άλλες θέσεις ευθύνης. Γιατί δεν θεωρώ ότι μπορεί να περάσει οτιδήποτε χωρίς τη συνένεση των τοπικών κοινωνιών. Ο κύριος Αρναουτάκης έχει εκφράσει πολλές και διαφορετικές θέσεις σχετικά με το θέμα και παλαιότερα υπό τη σημερινή του ιδιότητα είχε εκφραστεί διαφορετικά, είχε θεωρήσει θετική και απαραίτητη τη συγχώνευση. Και οι πόροι δυστυχώς από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν υπάρχουν και να δούμε εμείς ποια είναι η αναπτυξιακή προοπτυχία την Κρήτη. Οι προσωπικές αντεγκλήσεις δεν έχουν καμία σημασία. Αυτό που έχει σημασία... Συμφωνώ Υπουργέ μου, αλλά δώστε την ερμηνεία όμως εσείς. Πρέπει να πω και παραπληροφόρηση για το ζήτημα αυτό. Ο Χανιώτης υφυπουργός διαβλέπει ότι πίσω από τις αντιδράσεις πιθανόν να βρίσκονται και άλλες σκοπιμότητες που πιθανόν να σχετίζονται γύρω από το ποιος τελικά θα αναλάβει το τιμόνι του νέου υπερφορέα. Και αυτοί οι οποίοι αντιδρούν θα πρέπει να εξηγήσουν και γιατί σήμερα δεν το θέλουν και γιατί στο παρελθόν το έβλεπαν διαφορετικά, αλλά βεβαίως θα πρέπει και να αναλάβουν τις ευθύνες τους για το μέλλον. Τότε δεν μπορώ, Υπουργέ μου, να μην ρωτήσω και το τελευταίο. Μήπως όλος αυτός ο πόλεμος, οι αντιδράσεις, οι ισχυρότερες ή οι πιο ήπιες, έχουν να κάνουν με το ζήτημα της καρέκλας, με το ποιος θα είναι δηλαδή στην κεφαλή του νέου οργανισμού. Θα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς που αντιδρούν. Ναι, να έχει τον πρόεδρο, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο δύο άτομα, ένα άτομο από τους Δήμους και ένα άτομο από την περιφέρεια στο Εγκαμελές Συμβούλιο. Ο κύριος Βολουδάκης ανέπτυξε τις προοπτικές που ανοίγονται μέσω της δημιουργίας Παγκρίτιου Αναπτυξιακού Οργανισμού, για τον οποίο, όπως είπε ο ίδιος ο Υπουργός, θα έχει σαφή εικόνα και δυνατότητα άμεσης παρέμβασης, ενώ το κυριότερο είναι ότι για πρώτη φορά στα χρονικά, Περιφέρεια Κρήτης και Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έχουν ουσιαστικό ρόλο αλλά και λόγο σε όλο το πακέτο των υποδομών, το οποίο μέχρι σήμερα χειριζόταν το ίδιο το κράτος. Αυτή τη γραφειοκρατία την παρακάμπτουμε και δημιουργούμε ένα ισχυρό οργανισμό, ο οποίος απευθύνεται απευθείας πλέον στον Υπουργό. Πάντως, παρά τις αντιδράσεις, ο κύβος ερήφθη για την ίδρυση του νέου οργανισμού, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή το επίμαχο νομοσχέδιο.